Γνωρίζουμε ότι μόλις πριν από λίγο μπήκατε, γυρίσατε από τους αδελφούς, όπου ένα από τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν βέβαια είναι αυτό της ενεργειακής επάρκειας, αλλά και της ακρίβειας, με δημοσιογραφικές πληροφορίες να λένε ότι για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα αναμένεται να βλέπουμε πολύ υψηλές τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος. Ποια είναι η γνώμη σας? Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, οι εκτιμήσεις δεν είναι οι πιο ευνοϊκές. Θεωρούμε ότι οι τιμές θα μείνουν ψηλά για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανώς για ένα κύκλο ενός έτους, μέχρι την άνοιξη της επόμενης χρονιάς. Αυτό κυρίως συμβαίνει γιατί το φυσικό αέριο είναι ακόμα σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ταυτόχρονα με πολύ χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες της Ευρώπης, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγεμίσουν, αλλά το πιο πιθανό είναι για να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα θα πρέπει να αγοραστεί φυσικό αέριο σε αρκετά υψηλές τιμές. Οπότε και όταν θα υπάρχει μια εκτόνωση, αν θέλετε, μέσω της απελευθέρωση αυτών των αποθεμάτων προς το φθινόπωρο, όταν θα μπαίνουμε στο χειμώνα, θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο τιμών και αυτό θα κρατήσει και τις τιμές της ηλεκτροπαραγωγής σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε, στη χώρα μας είμαστε περίπου στο 60% της κατανάλωσης του φυσικού αερίου πηγαίνει στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα νούμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε τάξη μεγέθους των 40-45%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το φυσικό αέριο από μόνο του θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά, αν θέλετε, στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και παράλληλα θα έχουμε και τη θέρμανση, κύριε Ανδρουσόπουλε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο το ρεύμα που θα χρειαστεί από το επόμενο φθινόπωρο, είναι και η θέρμανση. Ναι. Δηλαδή τα νοικοκυριά θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο παράγοντες υψηλού κινδύνου. Για το πορτοφόλι τους εννοώ. Τα καιρικά φαινόμενα φυσικά. Κατά πόσο ο καιρός θα επιδεινωθεί το φθινόπωρο πηγαίνοντας προς το χειμώνα. Και ναι, αν είναι οι τιμές σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, και για την θέρμανση, τη χρήση του σαν μέσο για θέρμανση, προφανώς θα επιβαρυνθεί θα επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά και από αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ανδρουσόπουλε, σήμερα πληροφορηθήκαμε για μία ακόμα φορά ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, να έχουμε ανακοινώσεις και από την κυβέρνηση για νέες έρευνες που θα γίνουν δυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο. Είστε αισιόδοξος για αυτό το project? Είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι πόσο χρόνο θέλουμε για να δούμε αν πράγματι υπάρχει κοίτασμα και πότε μπορούμε να επωφεληθούμε εμείς από αυτό ή ακόμα και η Ευρώπη. Κοιτάξτε, η εξερεύνηση υδρογονανθράκων και πόσο μάλλον μετά, εφόσον βρεθούν υδρογονάνθρακες, η παραγωγή των υδρογονανθράκων αυτών παίρνει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως μιλάμε για ένα κύκλο μιας δεκαετίας. Επομένως δεν είναι μία άμεση λύση το να λέμε ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης, αν θέλετε, και ένα σημάδι του ότι, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες από θέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην ελληνική οικονομική ζώνη, θα πρέπει να κάνουμε τις προσπάθειες, τις περισσότερες δυνατές προσπάθειες που μπορούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών, γιατί δεν μπορεί να γίνει μόνο με τις δικές μας εγχώριες δυνάμεις, και να καταφέρουμε να βρούμε τα αποθέματα, γιατί μετά θα πρέπει να γίνει μια οικονομική άσκηση από τις ιδιωτικές αυτές εταιρείες που θα θέλαμε να προσελκύσουμε, όπως είναι η Total και η ExxonMobil. Είναι ονόματα τα οποία τα αναφέρω γιατί έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, κάποιοι συμμετέχουν ήδη σε κάποια από τα οικόπεδα που έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια και την Energean, που είναι οι δύο, αν θέλετε, εγχώριοι παίχτες σε αυτό το κομμάτι της εξερεύνησης των υδρογονάνθρακων.
και ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατόν. Αλλά είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Είναι πώς δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά, αυτό λέτε, κύριε Ανδρουσόπουλε. Μπορούμε να στηριχτούμε στα δικά μας τα κοιτάσματα, μακροπρόθεσμα φυσικά, ναι. Έχετε την εκτίμηση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου που είναι ήδη υψηλές, όπως είπατε, με δεδομένο ότι προβλέπετε ένα χρονικό όριο τουλάχιστον ενός έτους, τουλάχιστον μηνών έως ενός έτους, ότι θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι σήμερα υψηλό ή μπορεί να πάνε ακόμα πιο ψηλά, με δεδομένο ότι όλες οι εκτιμήσεις λένε πως η πολεμική σύγκρουση θα συνεχιστεί? Κοιτάξτε, είναι θέμα του πότε θα σταματήσει αυτή η πολεμική σύγκρουση της Ρωσίας. Οπότε, αν δεν έχουμε συγκεκριμένη ορατότητα, αν θέλετε, ως προς τη λήξη του πολέμου, οποιαδήποτε πρόβλεψη προφανώς βγαίνει έξω από το παράθυρο. Δηλαδή, κύριε Ανδρουσόπουλε, από το αρκετά ψηλά που είναι σήμερα, ή πρωτοφανώς ψηλά, μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα, αυτό λέμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μας τη μέση, αν θέλετε, της κρίσης της εισβολής, εκεί που είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, είχαμε δει τις τιμές του φυσικού αερίου να είναι στα ύψη πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα βλέπουμε τιμές περίπου στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Που είναι πάλι δυσθεώρητες, γιατί είναι 5 έως 7 φορές περισσότερες από αυτό που θεωρείται μια κανονικότητα, αν θέλετε, για τις τιμές του φυσικού αερίου. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξομάλυνση. Θεωρητικά προς το καλοκαίρι θα δούμε μια περαιτέρω πτώση των τιμών, εάν παραμείνει, αν θέλετε, αυτή η κατάσταση στα επίπεδα αυτά που έχουμε τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις, κυρίως εναντίον της Ρωσίας, ή τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναδούμε τα υψηλά που είδαμε κατά τη διάρκεια εν μέσω του πολέμου. Ακόμα προφανώς ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, αλλά αυτό που είδαμε το Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, στη μεγάλη αβεβαιότητα των αγορών, θεωρώ ότι θα είναι πίσω μας. Κύριε Ανδρουσόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο να σας ρωτήσω για αυτό το σχεδιασμό των αγωγών, επειδή ασχοληθήκαμε όλη την τελευταία σχεδόν δεκαετία με το project του EastMed, τουλάχιστον ως δημοσιογραφικό θέμα και αντικείμενο ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι αυτό εγκαταλείπεται, τουλάχιστον δεν απολαμβάνει της αμερικανικής στήριξης. Διακρίνει κανείς ότι ενδεχομένως να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και για εναλλακτικούς αγωγούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι απαιτείται εκ των πραγμάτων και της συγκυρίας μία αποδέσμευση, απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο τώρα, και η αγωγή είναι μακροχρόνια προγράμματα. Είναι αυτός ο λόγος, εκτιμάται, ή είναι γεωπολιτικοί οι λόγοι που κάνουν το project των αγωγών να απομακρύνεται? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα πολυεπίπεδο το πρόβλημα και το θέμα. Είναι σίγουρα και γεωπολιτικοί και γεωστρατηγικοί λόγοι, και λόγοι όσον αφορά την χρονική διάρκεια της απόσβεσης, αν θέλετε, αυτών των επενδύσεων. Το να εγκαθιστήσεις έναν αγωγό, όπως καταλαβαίνουμε, ερχόμενο να διασχίζει για χιλιάδες χιλιόμετρα υποθαλάσσιο αγωγό να μεταφέρει φυσικό αέριο, έχει ιδιαίτερες προκλήσεις. Ένα είναι το κόστος του. Ένα είναι το πόσο είναι τεχνικά εφικτός, που καταλαβαίνουμε όλοι και ότι αν μιλάμε για τον EastMed είναι τεχνικά εφικτός, αλλά με τις τιμές ειδικά των πρώτων υλών και των κατασκευών πιθανώς μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος θα κοστίζει 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έρθουν να τον υποστηρίξουν αυτόν τον αγωγό πολύ μεγάλες εταιρείες. Αλλά η ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση για ένα τέτοιο μέγεθος αγωγού και για μια τέτοια υποδομή είναι το αν υπάρχει η πρώτη ύλη. Αν υπάρχουν ικανές ποσότητες φυσικού αερίου από εκεί που θα ξεκινάει ο αγωγός. Και μιλάω για τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου. Είναι ακόμα τουλάχιστον τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα, τα οποία μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι εμπορικά διαχειρίσιμα, είναι μικρά για να μπορεί να πει κανείς ότι θα διοχετεύουν έναν αγωγό να λειτουργεί σε μια ικανή δυναμικότητα. Μιλάμε για έναν αγωγό της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ένας αντίστοιχος
TAP, αν θέλετε, με την επεκτάσιμότητα που έχει ο TAP από τα 10 BCM στα 20, ο οποίος θα πρέπει να έχει αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου για τα επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον, για να μπορέσει να πει κανείς ότι μπορεί να πάρει τελική επενδυτική απόφαση σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Μάλιστα. Αυτό μπορούν να το δείξουν οι έρευνες, κύριε Δρυσόπουλε? Δηλαδή μπορούν να δείξουν τέτοια ικανότητα του κοιτάσματος, ώστε μετά να δοθεί και το πράσινο φως για να γίνει ο αγωγός? Προφανώς δεν το έχουν δείξει ακόμα. Mm-hmm. Οπότε γίνονται αυτές οι διεργασίες. Υπάρχει κινητικότητα στην περιοχή, κυρίως στην οικονομική ζώνη, την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει βρεθεί φυσικό αέριο στο κοίτασμα της Αφροδίτης. Γίνονται έρευνες σε διπλανά κοιτάσματα, τόσο για πετρέλαιο όσο και για φυσικό αέριο, αλλά δεν έχουμε κάποιο απτό, αν θέλετε, αποτέλεσμα στα χέρια μας που να μας δείχνει, τουλάχιστον για λογαριασμό των εταιριών που δραστηριοποιούνται εκεί, ότι υπάρχουν ικανά κοιτάσματα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα κοιτάσματα του Ισραήλ για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Άρα ήταν προθύστερη η επένδυση σε ένα τέτοιο αγωγό, γιατί στην αρχή πήγε πολύ δυνατά ο αγωγός του EastMed και τώρα βλέπουμε να υποχωρεί, μετά βέβαια και την αμερικανική αποστασιοποίηση. Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα έργα προωθούνται και χρειάζονται πολλές φορές δεκαετίες για να γίνουν. Το ότι μπορεί να έχουμε αυτή τη συγκυρία τώρα δεν σημαίνει ότι πιθανώς λίγα χρόνια από τώρα, εάν υπάρχει μια μεγάλη ανακάλυψη, για παράδειγμα, ενός κοιτάσματος που μπορεί να είναι και πιθανώς από μια αμερικάνικη εταιρεία, γιατί και η ExxonMobil δραστηριοποιείται στην περιοχή, θα αλλάξει τις ισορροπίες και μετά αυτός ο αγωγός μπορεί να γίνει εμπορικά βιώσιμος και να αναβιώσει και το γεωπολιτικό ενδιαφέρον και την πολιτική υποστήριξη των Αμερικάνων σε ένα άλλο επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει σε όλα αυτά να έχουμε σίγουρα υπομονή και να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις και να μπορούμε να έχουμε και την ευελιξία προφανώς να αντισταθμίσουμε την όποια εξέλιξη έχουμε, κυρίως από το εμπορικό σκέλος της όλης επένδυσης.